Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την κατάσταση υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, όπου εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι συγκινητική κατάσταση. Όλοι προσεύχονται. Προσεύχονται οι άνθρωποι του, η οικογένειά του, οι άνθρωποι των αγαπών. Τι ακριβώς γίνεται? Τα λέει και η ίδια η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα. Ξέρουμε ότι βρίσκεται πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο, στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, έπειτα από το εγκεφαλικό το οποίο πέσει στις πρόβες για το Just the Two of Us. Τώρα λοιπόν η σύζυγός του λέει ότι ανταποκρίνεται σε κάποια ερεθίσματα, όπως είναι η φωνή και το άγγιγμα, και είναι αισιόδοξη ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει όλη αυτή τη μεγάλη περιπέτεια υγείας, η οποία έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο και ακόμα δεν έχει περάσει. Για να δούμε τι λέει η σύζυγος. Μικρή μεν δεδομένη της κατάστασης, αλλά σημαντική δε. Ο οργανισμός του ανταποκρίνεται στη φωνή και στο άγγιγμα. Γνώριζα εξ αρχής ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος, αλλά με τη σιγουριά ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι ένας υγιής οργανισμός, οπότε πιστεύω ότι αυτό θα τον βοηθήσει να επανέλθει. Το παιδί μας και εγώ τον περιμένουμε με ανυπομονησία. Να έχουμε πάντα θετική σκέψη, γιατί είναι το μόνο που μας κρατάει δυνατούς στις δυσκολίες. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και ευτυχία. Μάλιστα. Τουλάχιστον του έχει βελτίωση. Μικρή, αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει η βελτίωση. Περαστικά. Παλεύει κάθε μέρα ο Δημήτρης Κόκοτας. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχε βελτιωθεί ιδιαίτερα και χαρήκαμε. Κοιτάξτε, αλλά το βασικό εδώ πέρα, ότι ο οργανισμός του ανταποκρίνεται στη φωνή και στο άγγιγμα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη βελτίωση. Είναι σημαντική όμως αυτή η βελτίωση που έχουμε σήμερα, γιατί αυτό δίνει τη δύναμη στην οικογένεια, δίνει τη δύναμη στους δικούς ανθρώπους να ελπίζουν. Έτσι, γιατί η ελπίδα είναι σημαντική, Σόφη Καραβζιώτου.